Χαίρομαστε που βρισκόμαστε εδώ ανάμεσά σας και τον ευχαριστούμε για τη χάρη αυτή στη ζωή μας. Γιατί κάθε μέρα που ξεκινάει, που μας χαρίζει ο Θεός, είναι μια ευκαιρία θαυμαστή που μας δίνει ο Κύριος. Μια ευκαιρία να τον πλησιάσουμε, μια ευκαιρία να τον ευχαριστήσουμε, μια ευκαιρία να τον γνωρίσουμε. Και αυτό έχει μεγάλη αξία για εμάς, αδελφοί, και ελπίζω να εκμεταλλευτούμε και σήμερα και την ευκαιρία που μας δίνει ο Κύριος. Οι άνθρωποι την έχουν σαν μια ευκαιρία να δουλέψουν, να απολαύσουν κάποια πράγματα προσωρινά. Εμείς θέλουμε να απολαύσουμε αυτή τη δόξα και τη χάρη του Κυρίου μας που είναι θαυμαστή στη ζωή μας. Τον ευχαριστούμε για όλους και πιστεύω ότι θα σας ευλογήσει. Κάθε άνθρωπο, οπουδήποτε βρίσκεται, για μας οι αποστάσεις είναι λίγο μεγάλες, γιατί το Κύριο είναι πάρα πολύ μικρές. Και τον ευχαριστούμε γιατί έρχεται σε κάθε καρδιά που τον εξητάει, τον αγαπάει και ταπεινώνεται μπροστά του. Και πιστεύω ότι ο Θεός έχει να κάνει κάποια πράγματα θαυμαστά μέσα στη ζωή μας. Θα ήθελα να διαβάσουμε έτσι σήμερα το πρωί λίγα εδάφια από τον Ισαΐα, σίγμα κεφάλαιο, σελίδα 625, Ισαΐα στο σίγμα κεφάλαιο. Κατά το έτος ενώ απέθανε ο Ζίας ο βασιλεύς, είδε τον Κύριο καθήμενο επί θρόνου υψηλού και επιδημένου, και το κράτος του αυτού γέμισε τον ναό. Άνω την απίστα του Σεραφείμ, ανά έξι πτέρυγα σε πάντα έκαστο. Με τα δύο κάλυπτε το πρόσωπο αυτού, και με τα δύο κάλυπτε του πόδα αυτού, και με τα δύο επέτα. Και έκραζε το ένα προς το άλλο και έλεγε: Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Κύριος των δυνάμεων. Πάσα γίνε πλήρης της δόξης αυτού. Και οι παραστάτες της θύρας εσύστησαν εκ της φωνής του κράζοντος, και οίκωσε πλήρης του καπνού. Τότε είπα: Ω τάλας εγώ, διότι εχάθη. Επειδή είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χειλαίων και κατοικών μέσω λαού ακαθάρτων χειλαίων. Επειδή ο φθαλμί μου είδε τον βασιλέα, τον Κύριο των δυνάμεων, τότε πέτασε προς εμένα εκ των Σεραφείμ, έχανε τη χειρία του άνθρακα πυρός, το οποίο έλαβε για τις λαβίδες από το θυσιαστήρι. Έγισε αυτό εις το στόμα μου και είπε ειδού, που το έγισε τα χείλη σου, και η ανομία σου εξελίχθη και η αμαρτία σου εκαθαρίστηκε. Και έκουσε τη φωνή του Κυρίου λέγοντας, τι να θέλω αποστείλει και τι θέλει πάει δι μας. Το είπα ειδού εγώ, απόστειλόν. Και είπαν, είπαγε, και είπε προς τούτο το λαό, ότι να ακούει θέλετε ακούσει και δεν θέλετε νοήσει. Βλέποντε θέλετε ειδή και δεν θέλετε καταλάβει. Επαχύνει την καρδία του λαού τούτου και έγιναν βαρέα τα ότα αυτών και έκλεισαν τους οφθαλμούς αυτών για να μην βλέπωση με τους οφθαλμούς αυτών και ακούωση με τα ότα αυτών και νοήσωση με την καρδία αυτών και επιστρέψωση και θεραπευτώση. Τότε είπα, Κύριε, ως πότε, και απεκρίθη, έως ή ερημωθέωση επόλυση ώστε να μην υπάρχει κάτοικος και οικείο ώστε να μην υπάρχει άνθρωπος και γίνει ερημωθεί παντάπαρση. Και απομακρύνει ο Κύριος τους ανθρώπους και γίνει μεγάλη εγκατάλειψη εν το μέσο του γης. Έτσι όμω θέλει μήνυμα αυτή εν δέκατο, γι' αυτό πάλι θέλει καταγωγή. Καθώ η τερεύνητο και η τρίση των οποίων ο καρμό μένει εν αυτή, όταν κόπτονται ούτε το άγιο σπέρμα θελήσε ο κορμό αυτή. Ευχαριστούμε τον Κύριό μα για το λόγο του. Έχουμε αδελφοί ένα θαυμαστό Θεό, τον οποίο μπορούμε να δούμε ανα πάσα στιγμή στο φυσικό κόσμο έξω. Όλα αυτά τα εκατομμύρια των ζώων, των δέντρων, των πουλιών, των ψαριών. Βλέπετε, ο άνθρωπος συνέχεια ανακαλύπτει καινούργια πράγματα. Δεν μπορεί να δημιουργήσει, ο δημιουργός είναι μόνο ο Κύριος. Αλλά ο άνθρωπος απλώς ανακαλύπτει σιγά σιγά τη δημιουργία, καινούργια πράγματα. Βλέπετε, το κάθε είδος, το κάθε δέντρο φύγεται σε ένα ορισμένο χώμα, σε ένα ορισμένο καιρό. Δίνει καρπού σε ορισμένο καιρό. Που σημαίνει ότι ο Θεός όλα τα έχει βάλει με τέτοιο τάξη, με τέτοιο σκοπό. Τίποτα στον κόσμο δεν υπάρχει χωρίς να έχει συγκεκριμένο σκοπό. Το κάθε μικρό έντομο ξέρει πώς θα προφυλαχθεί, ξέρει πώς θα αναπαραχθεί, ξέρει πώς θα βρει την τροφή του. Όλα αυτά έχει φτιάξει ο δημιουργός. Και αν η φύση δεν είναι τόσο τέλεια, τόσο θαυμαστή που δεν μπορεί να ξεφύγει ούτε ένα δευτερόλεπτο. Οι πλανήτες, τα άστρα όλα κινούνται συντηρούμενοι από το λόγο του Θεού. Πόσο μάλλον για τον άνθρωπο, το δημιούργημά του, που έχει βάλει μέσα μας κάτι από τον εαυτό του. Και το άνθρωπο είναι φτιαγμένος, αδελφοί, να ζει με τον Θεό. Δεν μπορεί διαφορετικά. Δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπο μόνο, λέει, με την τροφή, το ψωμί, το υλικό. Χρειάζεται λόγο Θεού. Χρειάζεται ο δημιουργός να απευθύνει σε αυτόν, συγκεκριμένα στον καθένα μας, αλλά και σε όλους μαζί, λόγους αγαθούς που είναι ικανοί να γεμίσουν την ψυχή μας. Είναι ικανοί να μας δώσουν οδηγία και να μας δώσουν ευλογία. Γιατί ποια είναι η ποινή όταν κάποιος σε όλη τη φύση παραβεί τους νόμους τους φυσικούς. Αν ένα ψάρι θέλει να ζήσει έξω από το νερό,
Ποια είναι η ποινή? Θα ψοφήσει. Δεν γίνεται αλλιώς. Μα να κάνει λίγο χάρη, γιατί τέλος πάντων δεν γίνεται. Είναι φτιαγμένο έτσι. Ένα πουλί να μην πετάει, δεν μπορεί να ζήσει. Ή να σταματήσει την ώρα που πετάει, θα πέσει κάτω από το Θεό. Όταν ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος να ζει με το Θεό, ζήσει μακριά από το Θεό, ποια θα είναι η ποινή, όλοι γνωρίζουν. Η ποινή της αμαρτίας είναι θάνατος. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει χωρίς το Θεό. Πόσο μάλλον ο άνθρωπος που γνώρισε το Θεό, που γνώρισε τη σωτηρία του Κυρίου συγκεκριμένα. Και το να πούμε γνωρίσαμε το Θεό είναι μεγάλη ποινή. Είναι τόσο μεγάλος, τόσο θαυμαστός, τόσο άπειρος, που λέει ο προφήτης θα εξακολουθούμε ακόμα στην παρουσία του να το γνωρίζουμε. Και το χαρακτηριστικό που έχουν οι άνθρωποι, όλοι εμείς είμαστε, είμαστε περιορισμένοι. Περιορισμένοι στην όραση, στη φυσική, περιορισμένοι στην διάνοια, περιορισμένοι στην φυσική μας ζωή, πόσο θα ζήσουμε. Ο χρόνος όλος αυτός είναι φτιαγμένος για τον άνθρωπο. Ο Θεός δεν έχει χρόνο, ο Θεός ζει την αιώνια παρουσία. Όλα για τον Θεό είναι ένα σήμερα. Και όλα τα βλέπει με μια ματιά. Ξέρει το μέλλον μας, ξέρει τις καρδιές μας, ξέρει τι θα κάνουμε αύριο. Τι θα γίνει μεθαύριο. Και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Και θέλει ο Θεός, αδελφοί, επειδή είμαστε άνθρωποι πνευματικοί, γιατί αφήσαμε τη σάρκα και μπήκαμε στη ζωή του Πνεύματος, όταν δεχτήκαμε τον Χριστό στην καρδιά μας, σαν πνευματικοί άνθρωποι δεν πρέπει να έχουμε κι εμείς περιορισμούς. Γιατί ο Θεός θέλει να μας δώσει τα δικά του μάτια, τα πνευματικά. Να μας δώσει τα δικά του όταν να μπορούμε να ακούμε πράγματα τα οποία δεν μπορούν να ακούσουν οι άλλοι άνθρωποι. Είμαστε τύπο Κυριός μας. Συσταλάβετε λέει το πνεύμα το οποίο ο κόσμος δεν γνωρίζει. Ούτε μπορεί να το δει, ούτε μπορεί να το λάβει. Αλλά εσείς όμως έχετε το προνόμιο να έχετε μια κοινωνία με τον Δημιουργό. Και το πνεύμα το Άγιο δεν έχει τίποτα άλλο να κάνει, αλλά να μας φανερώσει τα οίκο του Θεού, χαριστέντα σε εμάς, λέει ο Παύλος Κορινθίου. Τι μας χάρισε ο Θεός, τα πάντα αδελφοί. Όλη η γη είναι δικιά μας. Γιατί διαβάσαμε εδώ, η γη είναι πλήρης της δόξης του Κυρίου. Και αν ο Κύριος είναι ο Θεός μας, η γη είναι στα χέρια μας. Γιατί είναι φτιαγμένος ο άνθρωπος να κυριαρχεί. Το είπε ο Κύριος, λέει, θα κάνουμε λέει άνθρωπο καθηκόνα ημών και καθομοίωση ημών και θα εξουσιάζει πάνω στη γη. Δεν λέει θα εξουσιάζουμε μαζί, αλλά λέει αυτός θα εξουσιάζει. Μας έδωσε την κυριαρχία. Που σημαίνει ότι ο Θεός σχεδιάζει, ο Θεός δημιουργεί, αλλά ο άνθρωπος συμμετέχει σε αυτό το οποίο κάνει ο Θεός. Και μας συνέδεσε την εξουσία επειδή, αδελφοί, είμαστε στιαγμένοι στη γη με ένα σώμα τέτοιο το οποίο μέσα μας κατοικεί το Πνεύμα του Θεού. Γιατί αυτός είναι ο άνθρωπος, το Πνεύμα σε ένα χωμάτινο σώμα. Αν λοιπόν έχουμε αυτή την εξουσία, κανένας άλλος, κανένας δεν μπορεί να κάνει κανένα πνεύμα, είτε επί της γης είτε επί ουρανού, αυτό που ο Θεός θέλει να κάνει μαζί μας. Γιατί δεν έχει σώμα. Είναι σπουδαίο να καταλάβουμε πόση αξία έχει το ότι είμαστε ενσώματοι. Το μεγαλύτερο προνόμιο μας στη γη δεν είναι το πνεύμα μας, αλλά είναι το σώμα μας. Βλέπετε και τα δαιμόνια ψάχνουν να βρουν σώμα να μπουν μέσα να κάνουν τα έργα τα πονηρά. Ο Θεός ψάχνει να βρει σώμα να μπει μέσα να κάνει τα έργα του Θεού. Αυτό ότι ο Κύριος όταν ήρθε στη γη έπρεπε να λάβει σώμα. Δεν μπορούσε μόνος του να κάνει τίποτα. Σαν πνεύμα. Ήταν ο χρησμένος λόγος του Θεού που έλαβε σάρκα για να μπορεί να εκδηλωθεί σαν άνθρωπο. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Η Μαρία, η μητέρα, δεν γέννησε το χρησμένο λόγο, γέννησε πεδίο, το οποίο λέει θα ονομάσεις Ιησού. Και σε αυτό το πεδίο κατοίκησε ο Κύριος, Ιησούς Χριστός, για να περάσει τα μηνύματά Του, για να κάνει το έργο της σωτηρίας. Και εμείς έχουμε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε αυτό το σώμα με τη δύναμη και την οδηγία του Θεού για να κάνουμε το έργο του Θεού. Άρα λοιπόν εμείς μόνο μπορούμε να καταλάβουμε ότι δεν είμαστε σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτό το σώμα για αυτά τα λίγα χρόνια απλά για να φάμε, να πιούμε και να κοιμηθούμε. Είμαστε φτιαγμένοι για να εξυπηρετήσουμε το έργο του Θεού. Είναι σημαντικό να το καταλάβουμε σαν παιδιά του Θεού, γιατί τότε αρχίζει μια άλλη σχέση και μια άλλη γνωριμία με τον Θεό. Αρχίζουμε να εξητάμε τον Θεό να ανοίξει τη διάνοιά μας, να ανοίξει την καρδιά μας. Να μπορούμε να καταλάβουμε τι θέλει ο Θεός από εμάς. Και από όλους μαζί, αλλά και τον καθένα ξεχωριστά. Ο καθένας έχει μία αποστολή από τον Θεό. Και το Θεός ο οποίος είναι τόσο δυνατός που σχεδίασε όλο τον κόσμο και έφτιαξε αυτά τα 6-7 δισεκατομμύρια ανθρώπων, για τον κάθε άνθρωπο έχει σχεδιάσει και κάτι μοναδικό. Χρόνια που θα ζήσει, πού θα περπατήσει, τι θα κάνει, τι χαρίσματα θα του δώσει, πώς θα εξυπηρεθήσει το έργο. Εμείς αδελφοί καλούμεθα να βρούμε τι ο Θεός προετοίμασε για μας.
Δεν είναι να περπατήσω σε ένα έργο που μου αρέσει εμένα. Όσο καλό και να είναι. Όσο καλό και να είναι. Πολλοί άνθρωποι κάνουν καλά έργα. Αλλά θέλει να περπατήσω στα έργα που ο Θεός προετοίμασε για μένα. Αυτό είναι σημαντικό. Βλέπετε τους ανθρώπους. Γιατί ο Κύριος έπαιρνε παραδείγματα από το φυσικό κόσμο. Φτιάχνουν μια τεράστια οικοδομή. Και δουλεύουν χιλιάδες άνθρωποι. Συνεργεία. Ο καθένας ξέρει τι δουλειά θα κάνει. Άλλος πάει και βάζει μια κόλληση εκεί στα σίδερα. Άλλος σηκώνει και βάζει τα τζάμια. Άλλος είναι έτοιμος να βάψει τις κολόνες. Δεν μπορεί να πει στη δουλειά του άλλου. Αν οι άνθρωποι έχουν σοφία γιατί είναι από το Θεό δοσμένοι να δουλεύουν με τάξη σαν ένα ωραίο συνεργείο και βλέπετε πως τελειώνουν τα έργα όταν δουλέψουν σωστά και γρήγορα και τεχνικά τέλεια και δυνατά. Έτσι και ο άνθρωπος, αν πραγματικά οδηγηθεί από το Πνεύμα το Άγιο στην πνευματική του ζωή, θα κάνει κάτι τέλειο, θα κάνει κάτι υπερφυσικό, θα κάνει κάτι το οποίο ο Θεός θα το ευωδώσει. Είναι σημαντικό λοιπόν να βρούμε τη θέση μας σε αυτό το συνεργείο του Αγίου Πνεύματος. Έτσι είναι οι εκκλησίες παντού. Εδώ στο Σύνδεσμο πιστεύουν πάρα πολλές εκκλησίες. Ο κάθε πιστός άνθρωπος πρέπει να βρει το δρόμο του. Και δεν είναι δύσκολο αυτό. Γιατί έχουμε να κάνουμε με τον πατέρα μας. Ποιο παιδί είναι, θεωρεί δύσκολο να συναλλαγεί με τον πατέρα του ή με τη μητέρα του. Είναι ο πρώτος στον οποίο πάει κοντά. Εσύ θα μου εξηγήσεις, αυτόν ρωτάει, αυτόν εμπιστεύεται. Από αυτόν περιμένει πράγματα. Είναι φυσικό. Άρα λοιπόν εμείς μην ψάχνουμε να βρούμε αλλού το δρόμο μας, μην ρωτάμε κάποιον άλλον. Δεν είναι κακό βέβαια να ρωτήσεις μια συμβουλή, αλλά για να βρεις τον δρόμο σου με τον Θεό πρέπει να έχεις μια προσωπική σχέση. Πέρα από αυτή την ωραία λατρεία, πέρα από την ωραία κοινωνία που έχουμε στο σπίτι μας, ο καθένας έχει το δικό του ψυχικό κόσμο. Ο καθένας έχει φτιάξει ο Θεός κάτι για αυτόν. Και αν περάσει η ζωή μας και δεν το βρούμε, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να δουλεύουμε κάτι το οποίο δεν αρέσει στον Θεό. Δεν θα κοιτάξουμε από το αποτέλεσμα γύρω μας να δούμε αν είμαι ή δεν είμαι καλά. Πρέπει να ξέρουμε τι ο Θεός κάνει σε εμάς. Δεδομένου ότι τα έργα του Θεού, αδελφοί, είναι καταπληκτικά. Δεν μπορεί να σχεδιάσει ο Θεός στη ζωή μας κάτι το οποίο μπορούμε και εμείς να το σκεφτούμε. Και τότε δεν είναι Θεός. Αν είναι να κάνει κάτι που το κάνω και εγώ, τότε τον έχω ανάγκη. Απλά να μου επισφραγίσει αυτά που κάνω. Τον ευχαριστούμε γιατί μας έχει δώσει εξουσία να κάνουμε πολλά πράγματα, αλλά πάνω στα πνευματικά δεν μπορούμε να σκεφτούμε εμείς και να σχεδιάσουμε όσο καλοί αδελφοί και να είμαστε. Ποιος θα πει πώς θα σωθεί εδώ η Αυστραλία, πώς θα σωθεί η Ελλάδα, πώς θα σωθεί το κάθε μέρο. Παίρνουμε σε έναν τρόπο. Ποιος θα μπορούσε να σκεφτεί έναν τρόπο σωτηρίας για την ανθρωπότητα. Ότι έπρεπε ο Υιός του Θεού να κατέβει στη γη, να γίνει άνθρωπος και να πεθάνει στο σταυρό. Δεν υπήρχε περίπτωση κάποιος από εμάς να το συλλάβει. Ακόμα και το βλέπανε να πραγματοποιείται μπροστά τους και επιβάλλανε πάλι. Είναι δυνατόν λέει αυτός να είναι ο Υιός του Θεού. Άμα ήταν θα κατέβαινε από το σταυρό. Δηλαδή το γεγραμμένο θέλημα του Θεού, γιατί οι γραφές δεν μας φανούν τίποτα άλλο παρά την καρδιά του πατέρα μας, τα σχέδια του πατέρα μας, το χαρακτήρα του Κυρίου μας. Αν αυτό δεν εννοούμε, δεν εννοούσαν αυτοί οι άνθρωποι, φανταστείτε πόσο δύσκολο είναι όταν δεν υπάρχει αποκάλυψη στη ζωή μας. Η αποκάλυψη δεν είναι μόνο το τελευταίο βιβλίο της γραφής, είναι αυτό που συντελείται καθημερινώς τους ανθρώπους. Αλλά χρειάζεται, αδελφοί, κάποιες προϋποθέσεις, όπως είπαμε, γιατί η Βασιλεία του Θεού είναι ένα βασίλειο με πνευματικούς νόμους, οι οποίοι είναι απαραβίαστοι. Δεν μπορεί δηλαδή ένα νόμο, να σας πω, ο υπερήφανος άνθρωπος να βρει το Θεό. Δεν μπορεί ο υπερήφανος άνθρωπος να βρει το δρόμο. Χρειάζεται να ταπεινωθούμε. Είναι νόμος απαράβαστος. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος ταπεινωθεί, αμέσως λέει, θα πεις, είναι ύψωσης. Θα αρχίσει ο Θεός να δουλεύει. Και αν ο Θεός μας θέλει να είμαστε άγιοι, μας θέλει να είμαστε καθαροί στη σχέση μας με τους ανθρώπους, με τον Θεό, με τους αδερφούς, με τον κόσμο, είναι γιατί θέλει μέσα μας να ενεργείται η ζωή του Ιησού. Γιατί αν δεν έχει μέσα μας, δεν αλλάζει ο αυτός μας, δεν μεταμορφώνεται σε ένα διαφορετικό άνθρωπο, τι αξία έχει αυτό το οποίο έκανε ο Θεός μέχρι τώρα. Επειδή θέλει λοιπόν ο Θεός να κάνει μεγαλύτερα πράγματα, μας ζητάει και από εμάς να ταπεινωθούμε περισσότερο. Το πρόβλημα με τους ανθρώπους, ξέρετε ποιο είναι, ότι δεν θέλουν πολλές φορές να καταλάβουν ότι εδώ που βρίσκονται, όσο και αν έχει κάνει ο Θεός κάποια πράγματα στη ζωή τους, έχουν ανάγκη πάλι ταπείνωση για να ανέβουν παραπάνω. Και ο Θεός θέλει να μας ανεβάζει από πίστη σε πίστη και από δόξα σε δόξα, εργάζεται στη ζωή μας και μεταχειρίζεται όλες τις περιπτώσεις. Τις δουλειές μας, τις οικογένειές μας, τον τόπο που ζούμε, τα γεγονότα γύρω μας, για να μας διδάξει το δικό του θέλημα. Για να μας φωτίσει τη ζωή μας. Για να καταλάβουμε τι θέλει από εμάς. Για να καταλάβουμε πόσο μεγάλα είναι τα σχέδιά του. Για να καταλάβουμε ποιον Θεό υπηρετούμε.
Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να κηρύξουμε ένα Θεό τον οποίο δεν γνωρίζουμε. Τον γνωρίσαμε σαν σωτήρα και τον ευχαριστούμε, αλλά από εκεί και πέρα χρειάζεται η γνώση μας να αυξάνει, η αγάπη μας να αυξάνει, το καρπός του πνεύματος να αυξάνει στη ζωή μας, για να μπορούν να πραγματοποιηθούν τα έργα του Θεού. Ξέρετε, πολλοί άνθρωποι και καλά κάνουν, ναι, βάζουν στόχο, θα γίνουν ένα μεγάλο επιστήμονα. Και αν ο στόχο αυτό έχει καλά κίνητρα, θέλω να γίνω σπουδαίο για να υπηρετήσω του ανθρώπου, ο Θεό θα τον βοηθήσει, άσχετα αν είναι και κοσμικό μπορεί να είναι. Ο Θεό δίνει χάρη και δίνει σοφία στου ανθρώπου. Όπου βρει άνοιγμα, ο Θεό επεμβαίνει. Δεν νομίζει ότι οι άνθρωποι ζουν και 50 και 60 χρόνια και γίνονται σπουδαίοι επειδή έτσι το θέλουν μόνοι του. Είναι χάρη Θεού, είναι σοφία Θεού. Μακροθυμία ο Θεός και δίνει πολλά περιθώρια στους ανθρώπους. Αν λοιπόν θέλουν να γίνουν κάτι με σκοπό και καλό κίνητρο και το επιτυγχάνουν μέσα από πολλή αγώνα, πόσο μάλλον υψηλότερους στόχους μπορεί να βάλουν τα παιδιά του Θεού. Για να μπορέσει ο Θεός να το επιτύχει, γιατί είμαστε φτιαγμένοι να πετύχουμε. Δεν είμαστε φτιαγμένοι να αποτύχουμε. Αν είστε φτιάχνει μια κάμερα, ένα μικρόφωνο, κάτι, να μην δουλεύει. Γιατί θα χάσει την εμπιστοσύνη του άλλου αυτό. Θα κάνουν όλα να είναι λειτουργικά. Θα κάνουν όλα να δουλεύουν τέλεια. Γιατί είναι φτιαγμένα για αυτό το σκοπό. Είμαστε φτιαγμένα δεχτεί να δοξάσουμε τον Θεό και μπορούμε να το κάνουμε στη ζωή του. Και μια αρχή που ξεκινάει ο Θεός να μας δώσει είναι από μια μικρή κοινωνία. Πρώτη μικρή κοινωνία ποια είναι η οικογένεια. Μας βοηθάει να καταλάβουμε ότι αν δεν αγαπήσουμε τους ανθρώπους δίπλα μας, τη γυναίκα μας, τον άντρα μας, τα παιδιά μας, αν δεν συνεργαστούμε μαζί, δεν θα βγει κάτι καλό από αυτή την οικογένεια. Για να καταλάβουμε πόση αξία έχει η ενότητα και η συνεργασία. Αν λοιπόν αγαπήσει ένας τον άλλον, σημαίνει ότι αγαπάει το θέλημα του Θεού, γιατί ο Θεός έφτιαξε την οικογένεια για ένα σκοπό. Αν λοιπόν η οικογένεια μπορεί να πετύχει το σκοπό της, και έχουμε δει τις δύο μας οικογένειες που έχουν πετύχει, πόσο μάλλον μια εκκλησία, πόσο μάλλον παιδιά του Θεού, με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, με την καλύτερη ταπεινή συνεργασία, μπορούν να πετύχουν στόχους ευλογημένους. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι λοιπόν σπουδαίο να καταλάβουμε και να μην μείνουμε, αδελφοί, σε μια μικρή διακονία, σε μια μικρά πράγματα που έχει κάνει ο Θεός μέχρι τώρα. Δυστυχώς το πρόβλημα του ανθρώπου είναι αυτό. Και μοιάζουμε με τους ανθρώπους του φυσικού κόσμου, οι οποίοι έχουν μια καλή δουλίτσα, ωραία, συνεργάζονται επιμελώς, βοηθάνε την οικογένειά τους, ζούνε, ωραία, περνάει καιρός. Είναι αξίπνοι για όλο αυτό. Αλλά ποτέ ένας τέτοιος άνθρωπος δεν θα αναστατώσει την πόλη. Ποτέ δεν θα φέρει αλλαγές πάνω σε αυτό το πλανήτη. Ποτέ δεν μπορεί να φέρει μηνύματα τα οποία θα ξεσηκώσουν τους ανθρώπους προς το καλύτερο. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να μένουμε σε μια μικρή εκκλησιαστική ζωή. Εγώ πάω στην εκκλησία κάθε Τετάρτη και είναι εκεί. Και να σε ευλογήσει. Άλλοι πάνε και κάθε μέρα. Καλό είναι αυτό, δεν είναι κακό. Αλλά δεν μπορεί ένα καλό πράγμα να μας εμποδίσει από κάτι καλύτερο. Διότι ο Θεός έχει μεγαλύτερους στόχους από αυτούς που ζούμε εμείς μέχρι τώρα. Διότι εμείς σαν άνθρωποι. Με τα παιδιά μας έτσι φερόμαστε. Εμείς, ξέρω εγώ, μεγαλώσαμε με ένα μεροκάματο με κάποια δουλειά, θέλουμε το παιδί μας να κάνει κάτι ψηλότερο. Με λιγότερο κόπο να έχει περισσότερο αποτέλεσμα. Έτσι θέλουμε όλοι. Είναι φυσιολογικό. Γιατί να παιδευτείς όπως εγώ, γιατί να κουραστείς τόσο πολύ, αφού υπάρχει τρόπος να δουλέψεις με άλλο μέσο. Και προσπαθούμε να περάσουμε στα παιδιά μας αυτή την γνώση να μπορέσουν να αυξηθούν. Και να πετύχουν και πολλά πράγματα. Ευχαριστούμε το γιατί πολλοί βάζουν στόχο να κερδίσουν αυτόν τον κόσμο. Όχι για την αμαρτία, όχι για τα χρήματα, αλλά για τον Χριστό. Και μέσα από δουλειές, μέσα από οτιδήποτε ο Θεός επιτρέπει, μπορούμε να γίνουμε αιτία να πλησιάσουμε αυτούς τους ανθρώπους και να τους δείξουμε την αγάπη του Θεού. Αν λοιπόν ο Θεός έχει τέτοια πράγματα για εμάς, γιατί εμείς αδελφοί να μένουμε σε κάτι μικρό. Έτσι πώς έχω γνωρίσει όλη αυτή την πορεία ανθρώπων που. Που έχουν μια μικρή εκκλησία, ξέρω εγώ, 15-20 άτομα, δεν θέλουν τίποτα παραπάνω. Και χρόνια ασχολούνται με 20 άτομα. Πείτε κακό είναι, δεν είναι κακό. Αλλά ο Θεός έχει κάτι καλύτερο. Ο Θεός έχει φτιάξει για σπουδαία πράγματα. Δεν μπορεί να ικανοποιούμεθα στα μικρά. Δεν είναι δυνατόν ένα παιδί που έχει έναν πλούσιο πατέρα, που είναι, ξέρω εγώ, εφοπλιστής, να ασχολείται με μικρά πράγματα. Λέω καμιά φορά το μεγαλώνει τα παιδιά, φτάνουν 18 χρονών και ο πατέρας είναι πλούσιος. Δεν ασχολούνται στο μυαλό του, λέει, πάρω και εγώ και ένα φιατάκι τώρα, έτσι μικρό, μεταχειρισμένο. Τι είναι το μυαλό του από Φεράρι και πάνω. Γιατί, αφού έχει λεφτά ο πατέρα μου. Αν εμείς έχουμε ένα πλούσιο Θεό, δεν μπορεί σήμερα το πρωί να σκεφτόμαστε, αχ να διατηρήσω την οικογένειά, αχ να διατηρήσω τις ψυχούλες, αχ να σωθούν κι άλλοι πέντε απ' έξω. Όχι κύριε, εσύ έχεις σχέδια να αναστατώσουμε την οικουμένη.
Ήταν ο Κύριος με δύο ανθρώπους, τον Παύλο και τον Σύλλα. Αλλά ξέρετε τι είχαν κάνει. Πρώτα παρέδωσε, λέει, τα ψυχά σε αυτόν τον Κύριο. Και μετά αναστατώσουν την οικογένεια. Σημαίνει ότι κατάλαβαν ότι έχουν μεγάλες αποστολές. Μεγάλο προορισμό. Βάλανε υψηλούς στόχους και ο Θεός τους βοήθησε να το καταλάβουν. Είναι τέτοιος άνθρωπος μου, Ισαΐας που διαβάσαμε εδώ. Καλώς έχει προφητεία, μιλάει στο λαό με παρησία. Και δεν είναι εξαιρετικό να ελέγξει τον άλλον στην αμαρτία του. Είναι δύσκολο πράγμα. Αλλά όμως το έκανε. Και ο Θεός δεν ήθελε να μείνει εκεί. Σε μια μικρή προφητεία, σε μια μικρά ουέ, χωρίς να ανασταθωθεί ο λαός, χωρίς να γίνει το σχέδιο του Θεού μέσα σε αυτόν τον λαό, που είναι δύσκολο. Του φαίνεται ότι δεν υπάρχει αποδοχή του λόγου του Θεού. Φώναζε ο Ισαΐας και τι έγινε, μετανοήσανε. Όχι. Απλά ακουγόταν ο λόγος του Θεού. Τις αλλαγές ποιος θα τις φέρει, το σχέδιο του Θεού. Γιατί υπήρχε το σχέδιο του Θεού, ο Χριστός. Αυτός είναι ο Σωτήρας, ο Μεσσίας που θα ερχότανε. Και έπρεπε ο Ισαΐας τώρα να προφητεύσει γι' αυτόν. Αν έμενε στη μικρή του διακονία, θα ξέρω εγώ, καλά είμαι, δόξα τω Θεώ. Ωραία, μιλάμε για τον Κύριο, ζούμε για τον Θεό. Δεν θέλω Κύριο παραπάνω. Ποτέ δεν θα είχε δει τον Κύριο. Ποτέ δεν θα είχε μιλήσει για τον Χριστό. Ποτέ δεν θεωρούσαν τον πέμπτο Ευαγγελιστή. Ποτέ δεν θα είχε πει λεπτομέρειες πάνω στο σχέδιο του Κυρίου. Αλλά όλοι αυτοί οι άνθρωποι, αδελφοί, που δοξάσαν τον Θεό, είναι γραμμένοι στη γραφή με τέτοια ζωή και με τέτοια επιτυχία, είναι γιατί κατάλαβαν τι ο Θεός είχε να κάνει στη ζωή τους. Και μόνο όταν εξαπλωθεί και αποκαλυφθεί το σχέδιο του Θεού στη ζωή μας, μπορούμε να θεωρήσουμε τη ζωή μας ότι δεν έχει αξία. Διαφορετικά έχει μεγάλη αξία. Ζούμε για μας, δεν απολαύσουμε τιμή, δεν απολαύσουμε δόξα, δεν απολαύσουμε τον κόσμο, γιατί δεν βλέπουμε μπροστά μας κάτι μεγαλύτερο και σπουδαίο. Ένας ο οποίος σκοπεύει να κάνει κάτι σπουδαίο, δεν θεωρεί το σπίτι που μένει, το πώς πέρασε σήμερα κάτι ότι είναι τόσο σημαντικό που αξίζει να τον σταματήσει από ένα μεγάλο έργο που ετοιμάζει. Αλλά το μυαλό του και η όρασή του είναι εκεί, πότε θα τελειώσει αυτό που ξεκίνησε. Και χαίρομαι για τα παιδιά που πάνε να σπουδάσουν και επιμελώς κοιτάνε μπροστά. Πότε θα τελειώσω. Φυσικά βλέπουμε και μερικά την πρώτη, δεύτερη χρονιά. Α, δεν μπορώ, θα κάνω διακοπή σπουδών. Γιατί να διακόψουμε. Τώρα κούραση. Δηλαδή και στα 30 σου και 50 σου θα πάρει να συνεχίσει. Να κάνει τι. Δεν μπορούμε να είμαστε τέτοιοι. Δεν μπορεί να έχει θυσιάσει ο Θεός κάτι τέτοιο στη ζωή μου. Ας καταλάβουμε και ειδικά η νέα γενιά ότι ο Θεός σχεδιάζει κάτι σπουδαίο για τις τελευταίες ημέρες του κόσμου. Σχεδιάζει μια μεγάλη και μια ευλογημένη αναζωπήρωση την οποία μας τη γράφει ο Λόγος του Θεού. Είναι τις τελευταίες μέρες αρχαίου από το πνεύμα μου επί πάσα σάρκα. Και ταπεινά εκεί ο Θεός το πνεύμα του. Λίγο έρχεται ανάμεσά μας και χαιρόμαστε όλοι. Γεμίζει η καρδιά μας, δοξάζουμε. Πολλές φορές γεμίζουμε τόση ευλογία, δεν μπορούμε άλλο. Λέμε, ευχαριστούμε, ψάλλουμε. Γιατί λίγο μας άγγιξε το πνεύμα του. Θα δεις να εξαίει ο Θεός το πνεύμα του σε όλους μας. Χωρίς μέτρο, με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Εγώ λέω πολλές φορές αυτό που διαβάζουμε στην πρώτη εκκλησία που έγινε δεν είναι τίποτα μέσα σε αυτό που πρόκειται να γίνει. Γιατί ο Θεός σε όλο τον κόσμο Θεός ετοιμάζει κάτι τέτοιο. Και επειδή παρακολουθώ πολλές φορές και πολλά πράγματα από εκκλησίες εξωτερικό, κάτι κάνει ο Θεός. Σηκώνει ανθρώπους οι οποίοι δεν ικανοποιούνται σε ένα μικρό εκκλησίασμα. Δεν ικανοποιούνται σε να έχουν απλώς μια δημοσιότητα. Δεν θέλουν απλά να ακούγονται κάποια πράγματα ωραία. Θέλουν το χέρι του Θεού να κινείται. Θέλουν το χέρι του Θεού να εργάζεται δυναμικά. Γιατί ο ίδιος ο Θεός είναι χθες και σήμερα και στους αιώνες. Αυτό το Θεό θέλουμε. Και αν το θέλουμε, πρέπει να ετοιμάσουμε τις καρδιές μας. Δεν γίνεται το έργο του έτσι μια μέρα στην άλλη. Δεν είναι ότι θα έρθει ο Θεός να κάνει σπουδαία πράγματα. Έρχεται και κάνει και σώζει κάποιους ανθρώπους και μας δείχνει κάποια ενύπνια και εργάζεται κάποιες θεραπείες και όλα αυτά για να μας δείξει πόσο αγαθός είναι. Δεν είναι το τέλος, είναι η αρχή. Και όταν ξεκινάμε με τον Θεό, πρέπει να πιστεύουμε ότι θα φτάσουμε στο τέλος. Όραση, ξέρετε, έτσι μείνει αδερφή η όραμα να βλέπω το τέλος. Να βλέπω αυτό που θα φτιάξει. Και λέω πολλές φορές ότι οι άνθρωποι που μαζεύονται σαν εταιρείες και σαν επιχειρήσεις λέει να φτιάξουμε και μια παραπέρα πτέρυγα να επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας. Το σχεδιάζουμε, βρίσκουμε τους πόρους, βρίσκουμε τα υλικά. Θέλω να φτιάξουν ένα κτίριο, φτιάχνουν και μια μικρή μακέτα. Και όταν το φτιάξουν και όταν πραγματικά δουν ότι είναι έτοιμο και αποφασίσουν όλοι ότι πρέπει να γίνει, λέει ας το κάνουμε τώρα. Και ξεκινά να κάνουν κάτι που ήδη το έχουν δει τελειωμένο. Αυτά είναι τα σχέδια του Θεού. Αν ο Θεός λοιπόν έχει δώσει τέτοια σοφία στους ανθρώπους,
να έχουν τα υλικά έτοιμα για να κάνουν το έργο. Τι λέει ο Θεός που θέλει να κάνει αυτή την έκκληση του Αγίου Πνεύματος, δεν έχει και σκέφη προετοιμασμένη, δεν έχει βρει και ανθρώπους. Και γιατί να μην είσαι εσύ και να μην είμαι εγώ. Πολλές φορές το λέμε για τους άλλους, άρα τι κάποιος σπουδαίος, κάποιος να με θεραπεύσει, κάποιος να με ευλογήσει. Ο Θεός σου λέει εγώ είμαι εδώ. Εγώ είμαι εκείνος και αν εργαστώ με τον Α ή τον Β, να δώσει τη δόξα σε μένα πάλι. Γιατί εγώ τον κοινώ αυτό. Ό,τι λοιπόν παίρνουμε, ό,τι αγαθή δόση έχουμε, είναι από τον Θεό. Και ο Θεός έχει τέτοιες δόσεις που δεν μπορούμε να τις σκεφτούμε. Γι' αυτό και λέει ο Παύλος Εφεσίους, το δυνάμενο να κάνει υπέρ εκ πέρυσου από όσα ζητούμε ή νοούμε. Τι νοούμε, αφού να γεμίσει η Εκκλησία, να σωθεί και η άλλη πόλη, να σωθεί η συγγένειά μου. Τέτοια πράγματα εμείς σαν άνθρωποι θέλουμε να γίνουν πρώτα. Ο Θεός δεν σκέφτεται τέτοια. Όλος ο λαός να σωθεί. Φανταστείτε στην Αίγυπτο μέσα, ένας ολόκληρο πλήθος Ισραηλιτών. Δεν θα κάνουν προσευχές. Αχ, Κύριε, τα παιδάκια μου να είναι καλά. Αχ, Κύριε, να βρούμε μεροκάματο σήμερα. Αχ, Κύριε, να μην αρρωστήσω. Αχ, να θεραπευτεί, ξέρω εγώ, το μωρό μου που είναι άρρωστο. Γιατί αυτά είναι σχέδια. Όχι μόνο αυτά να γίνουν, αλλά όλοι να φύγετε από την Αίγυπτο και να πάτε στη γη σας. Και εκεί να φτιάξετε ένα ναό δόξης και εκεί να υψωθεί το όνομα το δικό μου. Και να δουν όλα τα έθνη ποιος είναι ο Κύριος. Και δεν το έκανα με ένα απλό, εύκολο τρόπο που θα μπορούσε να το βρει και ο άνθρωπος, αλλά με ένα θαυμαστό τρόπο. Ανέβγαλε το λόγο από εκεί ώστε δεν υπήρχε Αιγύπτιος που να μην είδε τη δόξα του λαού του Θεού. Αυτόν τον Θεό τον οποίο λατρεύανε. Φανταστείτε τι έχει να κάνει σήμερα. Για να δουν όλοι ποιος είναι ο Θεός που λατρεύουν. Για να δουν όλοι ποιος είναι ο Θεός που απαντάει σε αιτήματα. Ποιος είναι ο Θεός τον οποίο διαβάζουμε στη γραφή. Ποιος είναι ο Θεός τον οποίο εξητούμε. Είναι στα σχέδια του Θεού. Και ξέρετε όλα αυτά τα κάνει. Δεν τα κάνει για μας. Τα κάνει για τη δόξα του. Τα κάνει για το όνομά του. Να κάνει για να μην πέσει τίποτα από τους λόγους τους οποίους έδωκε. Όλες αυτές τις προφητείες που διαβάζουμε και τις περισσότερες δεν κατανοούμε. Άλλες είναι για μας, άλλες είναι για το λαό Ισραήλ, άλλες είναι για τους ανθρώπους. Όλα αυτά που δεν κατανοούμε, όλα μέχρι κεραίας λέει, θα εκπληρωθούν. Γιατί ο Θεός δεν λέει τίποτα, δεν μπορεί να το κάνει. Αν λοιπόν σου είπε κάτι ο Θεός, σου λέει κάτι στη ζωή σου, χτίζει κάτι στη ζωή σου, θα το τελειώσει. Γιατί είναι ο Θεός που είναι το Α και το Ω. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έπειτε, τι θαυμαστοί δρόμοι ανοίγονται μπροστά μας. Γιατί είμαστε άνθρωποι πνευματικοί. Και ο Ισαΐας κατάλαβε ότι κάτι δεν πάει καλά στη διακονία. Δεν μπορεί τόσα χρόνια να είμαστε χίλιοι άνθρωποι. Δεν μπορεί τόσα χρόνια να είμαστε 5-10 εκκλησίες και να μας ξέρει κανένα. Δεν μπορεί τόσα χρόνια να είμαστε μειονότητα η βασιλεία του Θεού πάνω στη γη. Ο Θεός έχει άλλα σχέδια. Χρειάζεται όμως η Εκκλησία να τα γνωρίσει. Ο Ισαΐας πάει στην προσευχή. Λέει, Κύριε, τι γίνεται. Αλλά ξέρετε πότε πήγε, όταν πέθανε, λέει, ο Οζίας, ο βασιλιάς. Για ένας βασιλιάς που ίσως εμπόδιζε τον Ισαΐ. Ίσως εξύψωνε τον Ισαΐ. Δεν σε έβρισκε από κούμπι εκεί. Που είναι ο Οζίας, εγώ δεν θα κάνω τίποτα άλλο. Και πολλές φορές έχουμε ένα βασιλιά στη ζωή μας. Κάτι μας εμποδίζει. Κάτι δεν μας αφήνει να δούμε τη δόξα του Θεού. Κάτι δεν μας αφήνει να δούμε τι έχει ετοιμάσει ο Θεός για μας. Και ο Θεός πολλές φορές το παίρνει από τη ζωή μας. Και θέλει να το πάρει ή μας πάει λίγο μακρύτερα για να μπορούμε να δούμε κάτι καθαρά. Όπως είπε και στον Αβραάμ, πάψε να είσαι μέσα στη σκηνή σου, βγες έξω και άνοιξε τα μάτια σου να δεις μια περαντοσύνη του ουρανού, να δεις τι σου έχω χαρίσει εγώ. Αυτό είναι που σου χρειάζεται, Αβραάμ. Μέσα στη σκηνή θα δεις πολλά πράγματα. Μέσα θα βρεις περιορισμένα πράγματα. Όσο ο Ισαΐας είχε τον βασιλιά τον Οζία σαν σπουδαίο, σαν κάτι μεγάλο, τότε δεν μπορούσε να δει τον μεγαλύτερο που είναι ο Κύριος. Και ο Θεός γκρεμίζει κάποια είδωλα από τη ζωή μας. Αδελφοί, και να τον ευχαριστούμε γι' αυτό, για να καταλάβουμε ότι πρέπει να εμπιστευτούμε τον Κύριο. Και όταν είδε τον Κύριο, το πρώτο που είδε, αδελφοί, η αδυναμία του. Το πρώτο που είδε ότι είναι και αυτός σαν τους άλλους ανθρώπους. Όταν ο Θεός μας ανεβάζει επίπεδο πνευματικό, δεν είναι θα περιφρονήσουμε τους κάτω, αλλά θα τους δούμε σαν άνθρωπους που έχουν ανάγκη να τους τραβήξουμε και εμείς ψάχνουμε. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι ο Θεός μας ανοίγει ο Θεός τα μάτια και γινόμαστε άνθρωποι που πάμε πιο κοντά στο Θεό. Τότε είναι που βλέπουμε την αδυναμία. Τότε βλέπουμε την ανάγκη μας. Τότε βλέπουμε τι μας χρειάζεται. Τον αγιάζει, τον ετοιμάζει και λέει τώρα ποιον θα αποστείλω. Τι θες να κήρυξεις, Κύριε, τα ίδια που κήρυξες πριν. Όχι, θα μιλήσει σε άλλο επίπεδο. Τώρα θα μιλήσει για τον Ιησού. Εδώ η Παρθένο θέλει συλλάβει, θέλει γεννησιών, θέλει καλέσει το όνομα του Εμμανουήλ. Άλλη διακονία το προφήτης. Άλλη αλλαγή πλεύσης, αλλαγή ζωής.
ο Κύριος αναφέρει στην Εκκλησία της Πεντηκοστής μια αλλαγία. Δεν καταλάβουμε το Πνεύμα του Άγιο πριν να μας κινεί. Αλλά μας κινεί μέσα από σπλάχνα αγάπης και λέους. Όχι μια εκκλησιαστική ζωή, όχι μια δογματική ζωή, αλλά μια πνευματική ζωή. Η οποία δεν θα έχει όρια. Και αν δεν μπορώ να αγκαλιάσω τον αδερφό μου που είναι δίπλα ή τον αδερφό μου που είναι στην άλλη εκκλησία παραπέρα, πώς θα αγκαλιάσω τον κόσμο της ανομίας. Δεδομένου η αγκαλιά του Θεού είναι ανοιχτή για όλους. Τον ευχαριστούμε γι' αυτό και τον καθένα μας διδάσκει πώς να περπατάμε πνευματικά. Δεν πιστεύω ότι κάποιος ήρθε εδώ στην Αυστραλία και θα ακολουθήσει την οικογένειά του μέσα τις συνήθειες των Αυστραλών. Έχει συνήθειες, έχει ήδη, έχει κάποια γνώμονα μέσα στη ζωή του. Αλλά θα πάρει ό,τι καλό. Έτσι δεν είναι. Θα διακρίνουμε το καλό και να το πάρουμε. Α, αυτό είναι καλό. Να το εφαρμόσουμε στη ζωή μας και να πάμε μπροστά. Δεν το λέει κανείς έτσι. Α, εγώ όπως τα βρήκα, εγώ όπως τα κατάλαβα, εγώ είμαι έτσι. Ο Θεός δεν έχει τέτοιους πολίτες στη Βασιλεία. Αλλά θέλει πολίτες που υπακούν τη φωνή τη δικιά του, τους νόμους τους δικούς του. Η Γραφή μας λέει ότι δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος με αυτό μόνο, αλλά με πάντα λόγο Θεού. Όχι με κάθε μήνυμα που ακούει, με λόγο Θεού στη ζωή του. Είναι σημαντικό να έρχεται κάτι από το Θεό μέσα μας, που αλλάζει την ζωή μας, αλλάζει την οικογένειά μας, αλλάζει την όρασή μας. Εκεί που έβλεπα μικρά πράγματα, βλέπω μεγάλα. Εκεί που είχα μικρούς στόχους, βλέπω μεγάλους. Και τέτοια πράγματα δυστυχώς. Το λέω δυστυχώς γιατί η ζωή μας έχει διδάξει έτσι. Δεν μπορούν άνθρωποι σε μια προχωρημένη ηλικία να ξεκινήσουν. Είναι δύσκολο. Αυτό δεν πάντα χρησιμοποιεί νέους ανθρώπους. Οι οποίοι μπορούν, δεν έχουν ζυμωθεί, δεν έχουν κουραστεί με ένα περπάτημα μεγάλο, αλλά ψάχνουν να βρουν τον δρόμο του. Και αυτός ο άνθρωπος είναι πιο ικανός να τον πλάσει ο Θεός έτσι όπως θέλει. Και να τον αποστείλει να κάνει ένα έργο θαυμαστό. Εκτιμώντας τον κόπο των παλαιοπέρων, εκτιμώντας την προσφορά τους, εκτιμώντας τον αγώνα τους, πατώντας τις πλάτες τους, αλλά τενόμενοι μπροστά. Γιατί το έργο ξεκίνησε, αλλά δεν τελείωσε. Και ο Θεός θέλει να το τελειώσει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Σε όλα τα μέρη βλέπω ανθρώπους και πιστούς που λένε: τι γίνεται, κάτι πρέπει να αλλάξει, κάτι πρέπει να γίνει. Και αυτή την αλλαγή και την ανησυχία βάζει το Πνεύμα του Άγιο μέσα στις καρδιές του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν θα αλλάξουμε τίποτα, τη ζωή μας θα αλλάξουμε. Η σχέση μας με τον Θεό θα αλλάξουμε. Ο Ισαΐας έκανε μια ευχάριστη αλλαγή στη ζωή του. Δεν ήταν δυσάρεστη, δεν ήταν δύσκολη, αλλά ήταν ευλογημένη. Μην ψάχνει τώρα να πει τι θα μου αλλάξει, Κύριε, αλλά πήγαινε στον Κύριο, ξέρει ο Θεός τι θα κάνει με στη ζωή σου. Να απομακρύνει πράγματα που σε ενοχλούν και να σου φέρει πράγματα που σε ευλογούν. Κάνει η Εκκλησία πραγματικά πλαισιώνεται με ανθρώπους που εξιστούν το πρόσωπο του Κυρίου και όσο θα κάνει ωραίες αλλαγές. Και θα δούμε ανθρώπους πλήρης πίστεως, δυνάμεως και ευλογίας. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο και δυσκολότερο κομμάτι στη ζωή της Εκκλησίας. Να φτιάξουμε εδώ θεμέλια πάνω από τα οποία θα στερεώσει ένα έργο θαυμαστό. Αν έχουμε θεμέλια που κρατάνε κάνα δύο ορόφους, ο Κύριος θα φτιάξει θεμέλια για χίλιους ορόφους. Και αυτό είναι το σχέδιο του Θεού. Αν οι άνθρωποι ασχολούνται τόσο πολύ για τα θεμέλια, προκειμένου να φτιάξουν ένα κτίριο με 100 πατώματα και θα δαπανάνε τα μισά χρήματα για τα θεμέλια, ο Θεός δαπανάει τον χρόνο και τον κόπο του και την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος να φτιάξει θεμέλια στη ζωή μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι το πιο ευλογημένο πράγμα ο Θεός να επεμβαίνει στη ζωή μας και να βάζει το δικό του χαρακτήρα. Δεν είμαστε μια εκκλησία που θα πάρουμε 5 κανόνες, αυτούς θα εκτελούμε και τελειώσαμε. Και ο Θεός είναι υποχρεωμένος να ευλογήσει. Άμα το θεμέλιο δεν είναι καλό, άμα η πίστη δεν είναι αυξημένη, αν η αγάπη σου δεν είναι μεγάλη για τον Θεό, και τι θεμέλιο θα χτίσει. Πρέπει το Μωυσή, ο Αβραάμ, τα θεώρησαν όλα σκουπίδια για να πάνε να χτίσει ο Θεός κάτι δυνατό στη ζωή. Κουραστήκανε, ταλαιπωρηθήκανε, αλλά ο Θεός το έκανε. Πόσο μάλλον εμείς, το κάνει άφησε, σβήσε τα γρήγορα. Δεν γίνεται αυτό. Ξέρετε, οι καλοί σέφοι φτιάχνουν ωραία φαγητά, το φούρνο μικροκυμάτων δεν είναι σαν σκουπίδια. Όλα γίνονται φυσικά. Δεν γίνεται άφησε, σβήσε ένα ωραίο φαγητό. Δεν γίνεται μια ωραία εκκλησία μέσα σε ένα βράδυ, μέσα σε ένα χρόνο. Πολλές φορές μας παίρνει μια ζωή για να καταλάβουμε τι θέλει ο Θεός από εμάς. Εγώ τον ευχαριστώ γιατί τόσα πράγματα, τα αυτά που λέμε, μια ζωή ο Θεός τα εργάζεται στη ζωή μου. Δεν μπορέσουμε να καταλάβουμε τι θέλει ο Θεός από αυτό. Το να το κάνει ο Θεός είναι εύκολο. Ξέρετε, ο Νόης 120 χρόνια έφτιαξε την Κυβωτό. Άλλα είναι πολύ σπουδαίο έργο. Αλλά το σπουδαιότερο είναι τα 483 χρόνια που ο Θεός το δούλευε μέσα στην καρδιά του. Για να καταλάβει τι πρόκειται να φτιάξει. Για να καταλάβει και να πιστέψει σε αυτό. Δεν είναι εύκολο να ξεκινήσει να φτιάχνει ένα πλοίο σε μια ξηρά που δεν έχει βρέξει ποτέ. Ήταν ένα απίστευτο σχέδιο, αλλά ήταν σχέδιο σωτηρίας. Ο Θεός εργάζεται κάτι ανάλογο στη ζωή μου. Να περνάει ο καιρό, τι λες, είναι χαμένο. Μην λες, δεν βλέπω τον Θεό. Ο Θεός ζει μέσα σου.
Οι άνθρωποι μπορεί να μην βλέπουν, εμείς βλέπουμε την ενέργεια του Θεού. Το σχέδιό του να εκτελείται, να ξυπνάει ανθρώπους, να του σηκώνει και να λέει: όχι, δεν μπορώ να ζήσω μια απλή εκκλησιαστική ζωή πηγαίνοντας στην εκκλησία μόνο και ψέματος δύο ήμουν. Θέλω να δω το χέρι του Θεού δυνατό στη ζωή μου. Και ο Θεός θα το κάνει γιατί αυτό θέλει. Και αν υπάρχει αυτή η επιθυμία, ο Θεός την έβαλε. Γιατί εμείς θα ήμασταν όλοι αγαπημένοι. Ωραία, είμαστε καλά. Εγώ μιλάω, εσείς ακούτε. Πολύ ωραία. Δόξα τω Θεώ. Αλλά η σωτηρία δεν γίνεται. Πρέπει λοιπόν να εργαστεί το πνεύμα το Άγιο κάτι άλλο. Και πρέπει εγώ να πω στη θέση μου για να μπορεί το οικοδόμημα να είναι στέρεο και να είναι ευλογημένο και να χτισμένο με τη χάρη του Θεού. Όσα είσαι στα κατάφερα. Και όλοι βλέπουμε το αποτέλεσμα. Μακάριος εκείνη την ώρα που είπε: όταν άλλα εγώ χάθηκα. Άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων. Ας το πούμε στη ζωή μας, ό,τι και να κάνει ο Θεός. Σιγά τι έκανε δηλαδή. Πολλές φορές μερικά 5.000, 10.000, πότε και εκκλησίες, 20.000 άτομα. Και τι έγινε, δίπλα είναι 5 εκατομμύρια άσοχα. Είναι επιτυχία, τέλειωσε το έργο. Μερικές φορές λέω, βλέπω και κάποιους αδελφούς, να έρθει ο κύριος να φύγουμε. Αν είναι λέω να φύγουμε στην Ελλάδα 5, 10, 20.000 και να μείνουν 10.980.000 κάτω, να πούμε κύριε δόξα τω Θεώ, τελειώσαμε το έργο μας. Γιατί, δεν θέλουμε να κουραστούμε. Θέλουμε να φύγουμε μην αντιμετωπίσουμε δυσκολίες. Μα δεν είναι αυτό το θέλημα του Θεού. Γιατί όταν η ζωή του Ιησού είναι μέσα μας, νιώθουμε ζωή και χαρά όπου και να είμαστε, όπως και να είναι τα πράγματα. Δεν εξαρτώμαστε από τις περιστάσεις, εξαρτώμαστε από τον Κύριο της δόξης. Δεν είναι αυτά τα πράγματα του κόσμου που θα μας βοηθήσουν στο έργο. Είναι το Πνεύμα το Άγιο το οποίο έχει δικά του σχέδια και δική του πνοή και δικούς του δρόμους. Και μας καλεί ο Κύριος να τους δείξουμε. Και το μας καλεί να ταπεινωθούμε. Θα τον εισαγγείλουμε. Κύριε, αλλάξε τη ζωή μου. Άνοιξε τα μάτια μου. Για να συνεχίσω να συγκρίνω με τη δύναμη τη δική σου. Με τη χάρη τη δική σου, η οποία συνεχώς μας διδάσκει. Συνεχώς μας ανεβάζει. Και καμιά φορά λέω: γιατί να ανέβω ψηλά πνευματικά. Γιατί ο Θεός δουλεύει σε υψηλό επίπεδο. Και ο διάβολος δουλεύει σε υψηλό επίπεδο. Για να εσύ μείνεις χαμηλά, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει να φτάσει στο τέλος. Δεν μας καλεί να ανέβουμε ψηλά. Είναι ένας Θεός ένδοξος, ένας Θεός που νίκησε. Περπατάμε σε έναν δρόμο νικητές. Είμαστε βασιλείς του Κυρίου. Δεν είμαστε ζητιάνοι. Δεν πάμε να πούμε: Κύριε, άμα θες δώσε μου κάτι και άμα θέλεις βοήθησέ με. Όχι Κύριε, σε ευχαριστώ γιατί θα μου δώσεις όλα αυτά που υποσχέθηκες. Γιατί εσύ είσαι πιστός Κύριε. Τώρα εγώ είμαι αδύνατος. Το αίμα του Χριστού με καθαρίζει και η χάρη σου με επισκέπτεται και θα μπορέσω να συναντηθώ σε αυτό το ευλογημένο ραντεβού. Αδέρφια, να συνεχίσετε με πίστη τα σχέδια του Θεού και με εξήτηση το πρόσωπο του Κύριου. Τι θέλει ο Θεός από εσένα. Πολλές φορές ζήσαμε και πολύ μεγαλώσαμε στις εκκλησίες, πέρασαν 30 χρόνια, δεν το ξέρω το θέλημα του Θεού. Επειδή το λες έτσι, δεν ξέρεις τίποτα. Εγώ να ξέρουμε τι έχει κρύψει ο Θεός για μας, τι θα μας φανερώσει αύριο, να είμαστε έτοιμοι να κινηθούμε δεξιά ή αριστερά. Να μπορέσει ο Θεός να μας οδηγήσει εκεί που πρέπει. Κάποια φορά με έφυγε και λέει: δεν ξέρω πού πάω, αλλά ξέρω ότι το χέρι του Θεού θα είναι μαζί μου. Και πέρασε μια δύσκολη ζωή, αλλά όμως είδε ένα αποτέλεσμα θαυμαστό. Τι ήταν, ένα παιδί. Δεν είδε το λαό που υποσχέθηκε ο Κύριος, δεν είδε πολλές επαγγελίες, αλλά όμως πίστεψε. Και ζούμε δια της πίστεως του. Και ετοιμάζουμε τον δρόμο ίσως για κάποιον άλλο νεότερο, για να μπορεί να συνεχίσει το έργο. Δεν μπορεί λοιπόν το έργο να σταματάει σε μένα, επειδή εγώ τελείωσα, αλλά θα συνεχίσει με τους άλλους, μέχρι να δούμε τη δόξα του Κυρίου. Ο Κύριος το είπε: τούτο το Ευαγγέλιο, τη δόξη, το θαυμαστό Ευαγγέλιο, θα κηρυχθεί σε όλο τον κόσμο και μετά θα έρθει το τέλος. Άρα λοιπόν αδελφοί, έχουμε καιρό ακόμα και όσο έχουμε καιρό κάθε μέρα ας εξητούμε τον Θεό να μας φανερώσει τι έχει προετοιμάσει για μας ο Θεός. Ποιος είναι ο δρόμος που θα περπατήσω σήμερα, ο δρόμος το αύριο, η θέλη ο Θεός από τη ζωή μου και ξέρετε τότε είμαστε ασφαλείς. Τότε είμαστε ευλογημένοι στα χέρια του Θεού. Λέω πολλές φορές για το σημείο που περίμενε τον Κύριο. Να μην δω θα ανατολή μέχρι να δω το Χριστό του Κυρίου. Ο Κύριος του είπε θα γίνει, ήταν απογεγαλημένο. Λέω μπορούσε να πεθάνει από ατύχημα. Να κλείσεις έξω από το ιερό και έσπασε τα πόδια και πέθανε. Αποκλείεται. Ήταν στα σχέδια του Θεού. Ο Θεός απευθύνει λόγους για να πιαστεί από τους λόγους και να μας ευλογήσει. Δεν μπορεί κανένας άνθρωπος, κανένας διάβολος, καμία αρρώστια, τίποτα να επηρεάσει το σχέδιο του Θεού όταν εσύ είσαι μέσα. Τώρα αν είσαι απ' έξω, εκεί αδερφοί, είναι κίνδυνος. Σημασία είναι να είμαστε εκεί που μας θέλει ο Θεός. Το καθένα προσωπικά, αλλά και όλοι μαζί. Ξέρετε, το να είμαστε εκεί που λέει ο Θεός, δεν σημαίνει ότι θα κάνουμε κάποια πράγματα. Αν κάνουμε την κοινωνία κάθε Κυριακή, ωραία ήταν, να ερχόμαστε στην εκκλησία, γονατίζουμε μισή ώρα. Δεν είναι αυτό. Είναι να αφήσω το Θεό να μου δείξει πού με θέλει να δουλέψω. Πώς με θέλει να ζήσω. Το πνευματικό χώρο, ποια είναι η θέση μου. Τι θέλει ο Θεός να εργαστεί μαζί μου.
τι αποκάλυψη έχει στη ζωή μου, τι υποσχέσεις έχω, για το να πάρουμε υποσχέσεις από τον Θεό. Όχι να μας πει κάποιος, το αδερφέ μου σου δίνει το χάρι με τον ιωμά, τον άστον, στην άκρη. Πεις, Κύριε, εσύ τι μου δίνεις. Όταν θέλεις να δώσεις μια υπόσχεση σε ένα παιδί του, έχετε προσωπικά στον ίδιο. Δεν θα ποτέ εσύ στο παιδί του και μια θεία του. Πες του παιδιού μου ότι θα του δώσω να πάρω ένα ποδήλατο. Λες, το παίρνεις στα ίσα, λες, ξέρεις, θα πάρω ποδήλατο. Ω, ναι, μπαμπά, καλιάζεται, χαίρονται. Υπόσχεστε είναι προσωπικά για μας. Ευχαριστούμε για την προφητεία, ευχαριστούμε για όλα τα χαρίσματα που μας βοηθάνε, αλλά ξέρετε με τα πράγματα που ο πατέρας θέλει να την πιστευτεί στα παιδιά του προσωπικά. Αν λοιπόν έχουμε μια προσωπική κοινωνία με τον Θεό, τότε θα με οδηγεί ο καθένας από εδώ και από εκεί. Χρειαζόμαστε λοιπόν ευθεία εδώ με τον Κύριο, μέχρι τον Ισαΐα δεν έστειλε έναν άλλο προφήτη, πες του ότι είναι αμαρτωλός, αλλά στα πανερώθηκε στον ίδιο. Του άνοιξε την κουρτίνα, είδε την δόξα του ουρανού και ο Ισαΐας αυτομάτως πήρε αλλαγή. Δεν μπορεί να αλλάξει η ζωή μας οριστικά και ριζικά, αν ο ίδιος ο Θεός δεν μας επισκεφτεί. Τον ευχαριστούμε για κάθε του επίσκεψη, αλλά υπάρχει και μια ώρα που ο Θεός δουλεύει τόσο θαυμαστά στη ζωή μας, μας αλλάζει τόσο όμορφα, τόσο ωραία, είναι τόσο φυσιολογικό και λες, είναι αυτό που περίμενα σαν χριστιανό. Ήθελα το Θεό να μου οδηγήσει, πού θα πάω, τι θα κάνω. Δυστυχώς έχω δει εκκλησίες γεμάτες μεγάλες που είναι όλοι χαμένοι στον δρόμο τους. Δεν ξέρει κανένα. Πού πάει. Πολλές φορές ρωτάω κάποιον, αδελφέ, ποιο είναι το χάρισμά σου. Λέει, κάπου εδώ, είναι εκκλησία πλέον. Λέω, από πάσα έναν μπροστά σου που είναι 3.000 άτομα, πείσαι κάποιον, πού δουλεύεις. Δεν ξέρω, γυρνάω εδώ. Τι θα πεις, άνθρωπο, ξέρει τι λέει. Δεν ξέρω, σε εκείνο το πώς το βάζω και είναι τη βήθα. Ξέρει ο καθένας τη δουλειά, τα ανθρώπινα έργα. Δεν μπορεί τα έργα του Αγίου Πνεύματος να μην ξέρουν τα δουλειά μου. Βλέπετε, διαλέξανε διακόνου, πήρε το φίλι, τον πήγε σαμπάνια, πήρε το στέφανο δεξιά, τον άλλο αριστερά. Δοξάστηκε ο Θεός με απλούς ανθρώπους. Μήπως είναι το πρόβλημά μας να γίνουμε απλοί, να κατέβουμε χαμηλά, να αναγνωρίσουμε τα λάθη μας και την ανάγκη μας. Αλλά χρειαστεί και αυτό να το κάνουμε. Και τότε ο Θεός θα μας ευλογήσει και θα μας δείξει τον δρόμο και θα έχουμε αποτελέσματα. Θέλει ο Θεός να μας κάνει αποτελεσματικούς. Και μάλιστα αποτελέσματα όχι ανθρώπινα, όχι πράγματα που έχουν ξαναγίνει, πράγματα θαυμαστά. Γιατί το κάνει, για να μην ξέρει ο Θεός τι παγίδες να βάλει σε αυτά που κάνει ο Θεός, γιατί είναι τελείως καινούργια, είναι διαφορετικά, είναι αξιοθαύμαστα και είναι υπερφυσικά. Ο Θεός να σας ευλογήσει όλους.